Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Είναι σαφές ότι η Κομισιόν έχει άδικο. Με την φράση αυτή, ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος ξόρκησε την πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι λόγω των προεκλογικών παροχών του Μαΐου η Ελλάδα δεν θα πετύχει τον φετινό στόχο για το πρωτογενές πλεόνασμα 3,5%, ενώ τόνισε πως και στο παρελθόν οι θεσμοί διατύπωναν επιφυλάξεις επί των δημοσιονομικών, οι οποίες τελικά δεν επιβεβαιώνονταν. Περίπου 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύθηκαν συνολικά από τον ιδιωτικό τομέα στον ξενοδοχειακό κλάδο τα τελευταία 3 χρόνια, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Ελλάδος Γιάννης Ρέτσος. Ενώ ο κλάδος συνέχεια έφερε στην ελληνική οικονομία και τις επενδύσεις περίπου 22 δισεκατομμύρια ευρώ. Με αφορμή τώρα την προεκλογική περίοδο και δεδομένου ότι ο τουρισμός βρίσκεται ψηλά στην πολιτική ατζέντα, ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ επισήμανε πως χρειάζονται προτάσεις, λύσεις και ένα νέο εθνικό σχέδιο που θα περιγράφει με σαφήνεια και ρεαλισμό την επόμενη ημέρα για την χώρα. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περιθώριο οι υποψήφοι συνταξιούχοι που είναι εγκλωβισμένοι σε οφειλές προς το ασφαλιστικό τους ταμείο να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης για να υπαχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων με παρακράτηση ενός ποσού από την σύνταξή τους. Η δεκαετής αποπληρωμή ισχύει ακόμα και για εκείνους που δεν υποβάλουν αίτημα υπαγωγής στη νέα ρύθμιση, αρκεί να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης. Ωφελημένοι θα είναι περίπου 80.000 ασφαλισμένοι μέσω του διπλού κουρέματος οφειλών και της διαγραφής προς αυξήσεων. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας, με τον γενικό δίκτυμο να κυμαίνει 819,77 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,35%. Ανωδικά κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.